Ήρθε η ώρα να φτιάξω άλλη μια πίστα στο Fall Guys. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα φτιάξουμε τη δεύτερη μας πίστα στο Fall Guys. Έχω μαζέψει εμπειρία γιατί έχω φτιάξει ήδη μία. Έχω δει πάρα πολλές πίστες. Έχω δει και τις πίστες του πάνω που ήταν κομπλεξικές, οπότε προσπαθώ να αποφύγω να φτιάξω κάτι τέτοιο. Και αισθάνομαι έτοιμη να δημιουργήσω μια υπέροχη πίστα για να παίζετε κι εσείς. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν δημιουργούμε μια πίστα είναι να βάλουμε το κατάλληλο outfit, το οποίο είναι του Bob του Μάστορα. Πού είσαι, Bob Μάστορα? Όλα Μάστορα, έβρισκε. Να, αυτό είναι Builder. Νομίζω είναι αρκετά ωραίος αυτός ο συνδυασμός. Και τώρα θα κάνουμε την πίστα μας. Create new. Αυτή τη φορά θα φτιάξω digital, γιατί έχω παίξει πολλές digital πίστες και μου άρεσαν πάρα πολύ. Καθώς μπορεί να έχουν τα ίδια πράγματα, αλλά έχουν πιο ωραία χρώματα. Ξεκινάμε από το start line. Έχω καιρό να φτιάξω πίστα, αλλά δεν πειράζει. Να σας πω ότι δεν θα φτιάξω κομπλεξική πίστα. Θέλω να φτιάξω μια καλή πίστα, εύκολη, αλλά να έχει και καμιά δυσκολία. Μην είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ όμορφη. Το πρώτο πράγμα που θα συναντάς με το που έρχεσαι είναι κάποια τέτοιου τύπου πλατφόρμα, λέω, αλλά δεν έχω καταλήξει σε ποια. Αυτή μ' αρέσει. Τη βάλουμε εδώ. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να της αλλάξω το μέγεθος. Οπότε θα βάλουμε δύο τέτοιες. Copy και εδώ. Α, μπορώ να αλλάξει το μέγεθος. Έχει μικρή, medium και μεγάλη. Μάλλον θα βάλουμε πολλές μικρές. Οπότε αυτό το διαγράφουμε. Το κάνουμε copy. Βάζουμε άλλο ένα εδώ στην άκρη. Και μετά θα πάμε στη μέση να προσθέσουμε ένα μεγάλο. Για να δούμε. Έρχεται εδώ ο Bob Μάστορας. Πάει εδώ. Τρέχει. Τέλεια, μ' αρέσει. Και μετά φεύγει από εδώ και έρχεται σε αυτόν τον δρόμο, στον οποίο θα κάνω αυτό το κόλπο που είχα δει σε μία πίστα και μ' άρεσε. Που την είχε έτσι. Θέλουμε 6 πόρτες και να ανοίγουν οι μισές. Και θα το φέρουμε λίγο πιο κοντά, να το φέρουμε εδώ. Και δείτε τώρα τι γίνεται δηλαδή. Έρχεσαι εδώ να παίξεις, κοιτάς. Πας εδώ. Α, έπεσα. Λέτε να μου βγει κομπλεξική η πίστα μου. Εγώ δεν την κάνω για κομπλεξική, να ξέρετε. Οπότε έρχεσαι εδώ και τώρα. Αυτό θα χοροπηδάει και θα φτάνεις σε checkpoint. Αλλά άμα είναι τρίβια, είδατε τι έπαθε. Μπορώ να το κάνω πιο δύσκολο άμα αλλάξω να ανοίγουν οι 4 πόρτες. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Και στη συνέχεια, αφού βάλαμε αυτό, τώρα θα βάλουμε μία πλατφόρμα λίγο πιο ψηλά για να φτάνουν και να χοροπηδάνε και θα έχει checkpoint γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Γενικά, αυτό που ξεχνάνε όλοι να βάζουν είναι checkpoints. Και δεν είναι ωραίο όταν παίζεις να μην έχει checkpoint. Εγώ θέλω να σας βοηθήσω όλους όσους θα παίξετε την πίστα μου. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Αν κάποιους άλλους ονόματα δεν λέμε, πάνω δεν το λένε. Και θέλουμε να τον βάλουμε, το βάλουμε πιο ψηλά. Νομίζω ότι φτάνει εδώ. Να, ωραίο είναι. Να βάλω μήπως. Μάλλον θα το κάνω αλλιώς, γιατί δεν έχει νόημα έτσι όπως το έχω κάνει. Δηλαδή, αυτό δεν έχει νόημα να έχει τόσες πολλές πόρτες. Οπότε θα το μικρύνουμε. Θα βάλουμε να έχει 4 πόρτες που μπορείς να φτάνεις και στις 4 και να ανοίγουν και οι 3. Εντάξει, οι πρώτοι θα τρώνε το κάρμα. Θέλω να δω πόσο Α. Άμα πηδήξεις καλά, είσαι σε πολύ καλή θέση. Ωραία, μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Θα το βάλουμε έτσι λοιπόν. Μετά από εδώ θα βάλουμε ένα διάδρομο. Όχι, δεν θα βάλουμε αυτό το διάδρομο. Θα βάλουμε διάδρομο που θα τον φτιάξουμε εμείς μάλλον. Για να βάλουμε τέτοια. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ και θέλω οπωσδήποτε να το βάλω. Οπότε πάμε εδώ. Διαλέγουμε αυτό. Μπορώ πρώτα να βάλω μια τραμπάλα βέβαια τώρα που το σκέφτομαι. Θα αλλάζω 100 φορές απόψεις εδώ πέρα. Να βάλουμε μία μεγάλη τραμπάλα γιατί έχει πολύ ωραίο χρώμα. Και μετά θα ξεκινάει η πλατφόρμα. Λοιπόν, έκανα αυτό, αλλά θα το αλλάξω. Θα το κάνω σε δύο διαδρόμους. Έναν εδώ και μετά θα κάνω αυτό copy και θα βάλω και ένα δεύτερο εδώ. Οπότε, άμα είσαι εδώ, πας, πηδάς. Φτάνεις. Ωραία. Καλά, το digital είναι τέλειο. Και τώρα, εδώ, πρέπει να βάλουμε τα ίδια εμπόδια και στις δύο πλευρές. Θα βάλουμε σίγουρα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. 3D rotate. Εδώ. Και λίγο ψηλά. Να σου δίνει μια ανάσα με το πηδήξεις εδώ. Θα το κάνουμε copy να βάλουμε το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Ωραία. Περιμένουμε. Και φεύγουμε.
Ωραία. Και τώρα, τι να κάνω από εδώ. Α, μπορώ να βάλω τέτοιο, να μιμηθώ εκείνη την πίστα που πετάνε φρούτα. Να βάλω μια πλατφόρμα έτσι, να ανεβαίνει. Θα τη βάλω με slime όμως να ανεβαίνει. Δείτε, θα ξεκινάει από εδώ, θα πηγαίνει μέχρι εδώ και μετά τη μεγαλώνουμε έτσι. Νομίζω εδώ είναι καλά και εδώ πέρα θα βάλουμε σίγουρα checkpoint και μετά objects, αυτά που πετάνε, αυτά το boulder. Θέλω να τα πετάει ακριβώς πάνω εδώ και κάνουμε copy. Ωραία, για να δούμε. Είδατε πως πάει, μας επετύχει. Θα βάλω λοιπόν σε αυτό το σημείο αυτά εδώ τα εμπόδια για να μην μπορούν να περάσουν από εδώ. Να είναι αναγκασμένοι να πάνε από τη μέση. Και μετά θα βάλω και ένα εδώ στην κορυφή. Και βάζουμε, που είναι αυτό που ήθελα, αυτό. Έβαλα δύο μικρά γιατί δεν με έπαιρνε. Θα βάλω άλλα δύο μικρά εδώ. Ένα εδώ. Α, δεν χωράει ωριακά. Τι να κάνω εδώ τώρα. Μπορώ να μετακινήσω αυτό λίγο πιο πάνω. Και αυτό αντίστοιχα. Για να με πάρει να βάλω δύο τέτοια εδώ. Εδώ θα βάλουμε κάποιο άλλο αντικείμενο. Αυτό. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό που κάνω. Πάμε να δούμε τώρα πώς παίζουμε. Γίνεται ένας χαμός. Α! Και εκεί το slime. Ωραία, και έρχεσαι εδώ και τώρα θα πάμε στην τελική ευθεία. Θα κάνουμε το δρόμο για τον τερματισμό. Έρχεσαι λοιπόν στην τελική ευθεία και σίγουρα πρέπει να βάλουμε μπουνίτσες. Γιατί μας αρέσουν οι μπουνίτσες. Ωραία, βίστα έχω φτιάξει, ε. Α, μπορώ να βάλω αυτό που βάζουν όλοι. Που βάζουν ένα χοροπηδάς πάνω τους. Είναι λίγο κομπλεξικά αυτά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Θα βάλουμε ένα εδώ. Θα κάνουμε copy, θα βάλουμε άλλο ένα. Θα βάλω ένα σε κάθε γραμμή από το checkpoint. Σε κάθε βελάκι. Άλλο ένα εδώ. Οπότε πηδάς. Φτάνεις. Και τώρα αφού βάλαμε αυτά τα boing boing, θα βάλουμε μία πλατφόρμα. Να βάλω αυτό. Α, μπορώ να βάλω αυτό. Να το βάλω για να πέφτουνε. Για να δούμε. Να το κατεβάσουμε. Δηλαδή αφού περνάνε το boing boing, να έρχονται εδώ. Λέεις, μεγαλώνει αυτό. Αχ, δεν μεγαλώνει. Μπορώ να βάλω δύο τέτοια τότε. Αυτός που θα πάει στο μεσαίο boing boing δεν θα έχει στον ήλιο μοίρα. Αυτοί που θα πάνε στα δύο ακριανά θα είναι κομπλέ. Οπότε πέφτουν εδώ πέρα. Εδώ θα βάλουμε το finish line. Θα βάλουμε εδώ πέρα με το που πέφτουν ένα αεράκι να τους φυσάει. Θα βάλουμε αεράκι που θα ανεβοκατεβαίνει και θα τους κολλάει στον τοίχο. Πού είναι τα αεράκια? Ναι, αυτό το αεράκι εδώ. Πατάω να παίξω. Έρχομαι εδώ. Boink. Όχι, δεν πρέπει να παίξεις έτσι. Πρέπει να πας μία boink, boink, να επιμείνεις το boink, boink, να πάρεις καλή φορά. Δεν φτάνει. Πρέπει να το φτιάξω αυτό. Πρέπει να το φτιάξω. Κοιτάς. Κάνεις boink, boink, boink. Και μετά πέφτεις. Και το αεράκι σε φυσάει, οπότε πρέπει να πας από το πλάι. Έχουμε το ανεμιστηράκι εδώ. Το κάνουμε copy, βάζουμε κεντρικά και στο ίδιο σημείο και από εδώ. Ωραία. Μετά βάζουμε αρχικά μπουνίτσα από εδώ. Την κάνουμε copy, βάζουμε και από εδώ. Κάνουμε copy, βάζουμε και από εδώ. Και βάζουμε και από εδώ. Και τώρα, αφού έρθεις εδώ, θα πηγαίνεις σε ανεμιστηράκι. Ένα θα είναι εδώ. Ένα θα είναι εδώ στο πλάι. Και άλλο ένα από το άλλο πλάι. Α, δεν μου φτάνουν τα λεφτά! Λοιπόν, περιμένετε. Και αυτό θα σε πετάει στο finish line. Πού είναι το finish line? Εδώ. Είμαι εδώ. Ωραία. Θα αλλάξω τις μπουνίτσες. Θα την πάρω από εδώ και θα την πάω. Βασικά, όχι, θα τη διαγράψω από εδώ. Και αυτή από εδώ. Δεν έχουν νόημα να σου κάνω δύσκολη τη ζωή από εκεί. Πολύ ώρα κάνω την πίστα μου. Γι' αυτό άργησα να κάνω πίστα. Γιατί αργώ πάρα πολύ. Το cooldown θα βάλουμε αυτή στο ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, για να είναι ενοχλητική. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να βάλω και κάτι ακόμη. Ναι, έχω λίγο περιθώριο. Μπορώ να βάλω. Το τέλος θα είναι απλά δίσκο. Τώρα το σκέφτηκα. Αυτά 15 μάλιστα. Να βάλω εδώ στο τέλος και ένα τέτοιο θέλω. Και είμαστε 999 του budget. Για να παίξω λίγο από εδώ να δούμε πώς είναι. Α, με έρχεσαι εδώ. Πρέπει να πάρεις το χρόνο σου για να φτάνεις. Έρχεσαι εδώ, πας από αυτό το σημείο, περνάς, μπουνίτσα. Αυτή γιατί αργεί τόσο η μπουνίτσα. Ωραία, και εδώ που θες να πηδήξεις, έχει αυτά.
Οπότε τερματίζεις. Ωραία. Αυτή την μπουνίτσα πρέπει να φτιάξουμε που αργεί. Και λίγο αυτά τα settings να πηγαίνει γρήγορα. Είμαι έτοιμη. Θα το βάλουμε στα 2 λεπτά γιατί πιστεύω ότι μπορείς. Max Player 40 και θα το βάλουμε Κωνσταντίνας Pink Paradise. Δεν ξέρω τι να γράψω στην περιγραφή. Τελίτσες θα το αφήσω. Και πάμε πίσω. Save. Και πάμε να τη δημοσιεύσουμε. Προλαβαίνω στα 2 λεπτά. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην προλαβαίνω. Θα δείξει. Δεν προλαβαίνω στα 2 λεπτά, να ξέρετε. Θα το αλλάξω. Ρε, είναι δύσκολα αυτά στην αρχή. Τι 2 λεπτά έβαλες, Κωνσταντίνα, λοιπόν. Confirm return to editor. Θα το βάλω 4 για να τη χαρείτε όλοι. Ξεκινάμε. Ερχόμαστε από εδώ. Μετά φεύγει αυτό, πηδάμε. Περιμένουμε για να σωθούμε. Περιμένουμε για να σωθούμε. Και εδώ, τώρα. Πες μου ότι είναι αυτό, όχι. Εντάξει, εδώ λίγο μπορεί να με βρίσουν κάποιοι. Αλλά δεν πειράζει. Άμα εγώ δυσκολεύομαι για να την περάσω, πιστεύω ότι είναι μια καλή πίστα. Οπότε, το πήρα όμως το checkpoint. Ωστόσο εδώ πέρα το σωστό είναι αυτό, παιδιά. Έρχεσαι εδώ και πρέπει να ανακαλύψεις ποιο κάνει boing boing. Ήτανε το ένα αυτό. Κάνεις έτσι για να σε πετάξει εδώ πάνω. Τέλος πάντων. Πάμε εδώ, πηδάω. Αφήνω να περάσει και περνάω. Αφήνω να περάσει και περνάω. Ωραία, και έρχομαι εδώ τώρα. Και ανεβαίνω. Εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Γίνεται ένας χαμός. Δεν έχει φρακάρει η πόρτα από εκεί, δεν πειράζει. Οπότε πάμε εδώ. Πηδάμε, πηδάμε, πηδάμε και... Τουουουν, έπεσα. Δεν με βλέπω τώρα, αλλά είδατε, έφτιαξε, ερχόμαστε στις μπουνίτσες. Μπουνίτσα. Εδώ έχει αυτό που πρέπει να περιμένουμε να περάσει και ερχόμαστε. Μια χαρά! Το έβαλα στα 4 λεπτά. Θα το αφήσω έτσι για να έχετε χρόνο να παίξετε. Και εδώ πέρα είναι ο κωδικός μου. Μπορείτε να το κάνετε screenshot, να το κάνετε αντιγραφή στο Fall Guys και να παίξετε κι εσείς την πίστα μου. Εννοείται ότι προκαλώ τον Bano Dent να δοκιμάσει την πίστα μου. Εντάξει, είμαι σίγουρη θα την περάσει εύκολα, αλλά δεν πειράζει. Αποδεικνύω το μεγαλείο της ψυχής μου γιατί δεν είμαι κομπλεξική. Σας έχω αφήσει εδώ πέρα να τσεκάρετε την πρώτη πίστα που έφτιαξα στο Fall Guys, να δείτε ότι έχω κάνει βελτίωση. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!